Όλο το παρασκήνιο από τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες. Το κρυφτό με τις κάμερες. Ινκόγνητο στις Πέτσες, Δούρου και Κασιμάτη. Οι ηρωνίες του Πολάκη και το τραγούδι της Καλλιόπης Βέτα. Το εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο που παρουσίασε ο Κασελάκης. Έγκλημα πάθους στη Χαλκίδα. 39χρονη με 4 μαχαιριές σκότωσε 43χρονο στη Χαλκίδα μπροστά στα μάτια της συζύγου του. Του είχε στήσει καρτέρι στο αυτοκίνητο. Θύμα και θήτης φέρεται να διατηρούσαν παράνομο δεσμό. Χιονίζει από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα. Βροχές και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται από αργά το βράδυ σε όλη τη χώρα. Ενισχύονται οι άνεμοι που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ. Κόντρες θανάτου σε δρόμους της Αττικής. Τα στέκια αποκλίνονται τα ραντεβού. Το κρυφτό με την τροχέα. Τοποθέτηση καμερών και περισσότερα μπλόκα. Τα μέτρα που εξετάζονται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης παρουσίασε σε προτζέκτορα και μέσω PowerPoint το εθνικό σχέδιο για το ελληνικό όνειρο, όπως το χαρακτήρισε, ενώ αναλόγως έπραξαν και ορισμένοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παραλυπόμενα, όπως το τραγούδι της Καλλιόπης Βέτα, στο δείπνο που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης στο σπίτι του, τα τσίπουρα των κοινοβουλευτικών στελεχών, αλλά και οι ηρωνίες του Παύλου Πολάκη στους δημοσιογράφους. Στην επικαιρότητα τώρα, κυριαρχούν το άγριο έγκλημα πάθους στη Χαλκίδα, όπου 39 μαχαίρωσε τουλάχιστον 4 φορές το 43χρονο μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, αλλά και η αλλαγή σκηνικού, καθώς ήδη από το απόγευμα χιονίζει στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον απεσταλμένο του Action 24 στις Πέτσες, Αντώνη Γκιώκα, που έχει πλούσιο παρασκήνιο, βεβαίως και με τους συναδέλφους. Αντώνη, να ξεκινήσουμε από σένα για να μας δώσει το πλούσιο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του σπιτιού του Στέφανου Κασελάκη. Βεβαίως, βλέπουμε και τον Νίκο Αγγελή που θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις για τη δολοφονία στη Χαλκίδα. Βλέπουμε την Ανδρονίκη Ζαφυρή, που βρίσκεται στο Χορτιάτι, όπου χιονίζει αυτήν την ώρα, αλλά και τον μετεωρολόγο του Action 24, Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τις βροχές στην υπόλοιπη χώρα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου μεταδίδει από φαρμακείο της Αττικής, καθώς και οι φαρμακοποί ετοιμάζονται να μπουν στη μάχη του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Να έρθουμε σε σένα, Αντώνη Γκιώκα, για να μας δώσεις ουσιαστικά σχετικά το θέμα για τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που ολοκληρώνονται σε λίγη ώρα. Και εσύ έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο, βεβαίως, για όσα συμβαίνουν στο νησί. Και πρώτα απ' όλα από τον κύριο Κασελάκη. Θα τον δούμε τελικά. Ο καιρός έβγαινε, αρχίζει και χαλάει και στις Πέτσες, και αυτός είναι ο λόγος που επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής της διήμερης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες, διότι είναι αρκετοί από τους βουλευτές που φοβούνται μην τυχόν αποκλειστούν αύριο. Θα υπάρχει και απαγορευτικό από αύριο το πρωί εδώ στις Πέτσες, και έτσι ίσως θελήσουν να φύγουν ακόμα και σήμερα το βράδυ μετά το δείπνο που θα τους παραθέσει σε εστιατόριο του νησιού ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, στις δύο μέρες που είμαστε εδώ, Εύη, το μόνο που στην πραγματικότητα έχει διαρρεύσει από την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τμήμα της εισήγησής του και αυτό που αναφέρεται στο σχέδιό του για το ελληνικό όνειρο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, και έχει αναφερθεί βέβαια και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει βγει καθόλου από το σπίτι. Είναι φανερό και προφανές ότι προσπαθεί να αποφύγει τις κάμερες. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Είναι ένας απλός, θέλει να μείνει στο. Ναι, δεν συμβαίνει συχνά, όμως θέλει συγκεκριμένη συνάντηση. Είναι πολύ συζητημένη και έχει ακούσει πάρα πολλά και από βουλευτές του κόμματός του και από στελέχη, αλλά και από τους πολιτικούς του αντιπάλους, να επικεντρωθούν στο πολιτικό πεδίο. Και αυτό είναι που θέλει να αναδείξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σήμερα το μεσημέρι υπήρχε μια πληροφορία ότι ενδεχομένως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν ένα λιτό γεύμα μαζί με τον πρόεδρό του σε εστιατόριο των Σπετσών, τελικά προτίμησαν να καθίσουν στο σπίτι και έτσι και κέτερινγκ ανέλαβε την τροφοδοσία τους. Αντώνη, τώρα, υπάρχει ουσιαστικά και απαγορευτικό στους βουλευτές να μην ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media τους μέσα από το σπίτι του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένο ότι δεν θέλουν να διαρρεύσει καμία εικόνα από το πώς είναι στημένο το σκηνικό μέσα στο σπίτι του κυρίου Κασελάκη. Πώς γίνονται οι εργασίες. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι είναι τρεις ρωτώντες στημένες. Υπάρχει ένας προτζέκτορας και εκεί γίνονται οι παρουσιάσεις από τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτή η συγγύη ασυρμάτου στα κοινωνικά δίκτυα από στελέχη και από βουλευτές, οι οποίοι είναι δραστήριοι στο συγκεκριμένο τομέα, προφανώς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει οδηγία να μην διαρρεύσει καμία φωτογραφία από εκεί μέσα. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχουν και θετικά για τον κύριο Κασελάκη, έτσι.
Υπάρχουν λέω και θετικά. Τα θετικά είναι ότι είναι όλοι οι βουλευτές που περίμενε εδώ και ακόμα και αυτοί που δεν περίμενε, όπως είναι η κυρία Έλληνα Κρήτα, και προφανώς αυτό είναι, καταγράφεται στα υπέρ του. Μάλιστα. Αναμένεται να φύγουν νωρίτερα οι βουλευτές λόγω των καιρικών συνθήκων, Αντώνη? Είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο κάποιοι εξ αυτών, ειδικά όσοι ήρθαν με το πλοίο, διότι από τον Πειραιά την Παρασκευή, διότι θα υπάρξει απαγορευτικό στις Πέτσες από αύριο. Ήδη ακυρώνονται δρομολόγια από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και είναι πολύ πιθανό, μόλις ολοκληρωθεί το δείπνο σήμερα το βράδυ που θα παραθέσει ο κ. Κασελάκης, ορισμένοι εξ αυτών να επιλέξουν να πάρουν ένα από τα ταξί τα θαλάσσια που κυκλοφορούν εδώ στις Πέτσες, να περάσουν απέναντι, να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να επιστρέψουν στην Αθήνα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό το βίντεο με όλα όσα έγιναν από το πρωί στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες. Μαραθώνιο και με πλούσιο παρασκήνιο το τριήμερο εργασιών στις Πέτσες, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις από τις 9 το πρωί και τον Στέφανο Κασελάκη να έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τις κάμερες. Με εκδρομική περιβολή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται νωρίς το πρωί, είτε πεζή είτε με βανάκια, στο αρχοντικό Κασελάκι. Συνηθισμένος στο πρωινό εγερτήριο, πρώτος καταφθάνει ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Ενωμένοι είμαστε. Αυτοί που είμαστε εδώ είμαστε ενωμένοι. Με εκδηλοεκνευρισμό, ο Παύλος Πολάκης μπαίνει στο βανάκι λίγο μετά τις 9, ανοίγοντας μάλιστα διάλογο με τους δημοσιογράφους. Η καινοτομία είναι που στέγεστε, πάτε, σας έχει φάει τα γιάζει ο ήλιος και τα λοιπά, για να μας παίρνετε από την σπίτι. Οι πιο μελετηροί είναι και εξοπλισμένοι, κρατώντας τους φακέλους και τις σημειώσεις τους αναχείρας, καθώς τα PowerPoint θα δώσουν και θα πάρουν και σήμερα. Βλέποντας και κάνοντας, εμείς είμαστε έτοιμοι, ο καθένας θα παρουσιάσει αυτά που έχει να παρουσιάσει. Νωρίς το πρωί, οι βουλευτές ήπιαν καφέ και έφαγαν το πρωινό τους σε ξενοδοχείο με θέατο κύμα, παίρνοντας δυνάμεις για την ημέρα που έρχεται. Από τις 9 το πρωί, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στο σπίτι του Στέφανου Κασελάκη στις Πέτσες. Εδώ συνεχίζεται για δεύτερη συνεχή ημέρα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής. Σε μια μικρή αλλαγή του προγράμματος, αποφασίστηκε το μεσημέρι να γευματίσουν εντός της οικίας μέσω catering. Όπως ακριβώς έγινε και χθες το βράδυ. Το δείπνο υπήρξε λουκούλιο, περιλαμβάνοντας παλαιωμένο τσίπουρο γύρω από το τζάκι, ενώ υπήρχε πρόβλεψη και για τους βίκαν της παρέας. Πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε γιατί γίνεται αυτό το διήμερο. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία συνηθίζεται πάρα πολύ στο εξωτερικό. Στο εξοχικό Κασελάκι δε έφτασε και μια ανθοδέσμη από την Ευγενία Φραγκιά, δήμαρχο του νησιού, προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές ήρθαν στο κέφι υπό τους ήχους του τραγουδιού, τόσο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος άφησε άπαντες άφωνος με την καλή φωνή του, όσο και της βουλευτίνας και τραγουδίστριας Καλλιόπης Βέτα. Τι ήρθαμε για δουλειά, όχι για διασκέδαση εδώ. Έτσι και η δουλειά μας ήταν σκληρή. Την παράσταση έκλεψε η Κυριακή Μάλαμα, η οποία έριξε και έναν χορό. Η διασκέδαση συνεχίστηκε για αρκετούς που ήπιαν και δεύτερο ποτό σε μπαράκι του νησιού. Ενισχύει την παραγωγή και νομίζω ότι ενισχύει και τις ανθρώπινες σχέσεις. Νερό στο κρασί της έριξε τελικά η Έλενα Κρήτα, η οποία βρέθηκε στις Πέτσες με μια μισή ημέρα καθυστέρηση. Αργοπορημένες έφτασαν και η Αθηνά Λινού και Νίνα Κασιμάτη. Είμαστε όλοι εδώ μαζί. Ενωμένος είναι, έτσι κι αλλιώς. Πολύ πιο ενωμένος από ποτέ. Στο γραφικό νησί του Αργοσαρονικού βρίσκεται και ο σύζυγος του Στέφανου Κασελάκη Τάιλερ, όπως και η σκυλίτσα του Σιφάρλη. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Άγρια δολοφονία λοιπόν στη Χαλκίδα. Λίγο πριν τις 8 το πρωί, μια γυναίκα 39 ετών δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές ένα 43χρονο στη Χαλκίδα έξω από το σπίτι του, με τη σύζυγό του μάλιστα να είναι αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, καθώς ήταν στο μπαλκόνι, ενώ τα κίνητρα του εγκλήματος φαίνεται πως είναι ερωτικά. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 43χρονο λίγα λεπτά πριν δεχτεί τις πολλαπλές πισόπλατες μαχαιριές από την 39χρονη και πέσει νεκρός στη μέση του δρόμου. Ο 43χρονος βγαίνει από την πολυκατοικία όπου βρίσκεται το σπίτι, στο οποίο έμενε μαζί με τη σύζυγό του στη Χαλκίδα. Λίγα μέτρα πιο κάτω του είχε στήσει καρτέρι 39χρονη, με την οποία φέρεται να είχε παράνομο δεσμό, και την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του άρχισε να τον μαχαιρώνει με μανία. Ο μαραγκός αυτός εδώ πέρα που λένε, ποιος ξέρει τι τόσο ληψίες είχε με μια κόπελα, και άκουσα ότι του ρίξανε 4 μαχαιριές. Εδώ πέρα, του την είχε στήσει φαίνεται η κοπέλα, και από ό,τι λένε ότι τον έβλεπε και η σύζυγός του από τον μπαλκόνι. Αυτόπτης μάρτυρας άγριος δολοφονίας ήταν η σύζυγός του, η οποία από το μπαλκόνι και με σπαρακτικές φωνές φώναζε στους περαστικούς «Τρέξτε, σκοτώνουν τον άντρα μου».
Η γυναίκα τον κοίταζε από τον μπαλκόνι, είδε όλο το περιστατικό και η γυναίκα που τον δολοφόνησε έμενε στο σημείο και περίμενε να τη συλλάβουν. Τα χέρια είχε πάνω τη, λέει αυτή, του πάτησε μια συνομοπλάτη και στην κοιλιά και τον βρήκανε στη μέση του δρόμου. Γνωρίζατε τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ καλό παιδί. Το φωνικό έγινε στις 8 το πρωί στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλκίδα. Δράση της δολοφονίας είναι μια 39χρονη γυναίκα από τη Χαλκίδα, η οποία φέρεται ότι διατηρούσε παράνομη ερωτική σχέση με τον 43χρονο ξυλουργό. Όλα καταδεικνύουν στη Χαλκίδα ότι έγινε ένα τρομερό έγκλημα από ερωτική αντιζηλία μιας κοπέλας με την οποία ένας παντρεμένος άντρας ενδεχομένως να διατηρούσε δεσμό. Ξεκίνησαν όλα λίγη ώρα πριν, κοντά στο αυτοκίνητό του, και κατέληξαν να διαδραματιστούν τα τελικά γεγονότα κάτω από τον μπαλκόνι του σπιτιού του απέναντι από ένα δημοτικό σχολείο. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα βγήκε από το σπίτι του προκειμένου να πάει στη δουλειά του. Η 39χρονη τον περίμενε να βγει από το σπίτι και την ώρα που πλησίαζε στο όχημά του ξεκίνησε καυγάς. Και τότε ήταν που η γυναίκα έβγαλε δύο μαχαίρια και του κατάφερε 4 τραύματα. Άκουσα βέβαια κάτι φωνές, αλλά λέω εντάξει, κάποιος θα μιλάει δυνατά. Μετά από ένα τέταρτο σηκώθηκα και είδα την αστυνομία, μαζεμένον ο κόσμο. Μάθα εκ των υστέρων ότι κάποιος κύριος 40 χρονών από αυτή εδώ την πολυκατοικία που έμενε μπήκε στο αμάξι του να πάει στη δουλειά του. Και εκεί επιτέθηκε μια κυρία. Η δράστης μετά το έγκλημα δεν έφυγε. Παρέμεινε δίπλα στη σωρό με τα ρούχα της γεμάτα αίματα. Του κατάφερε 4 μαχαιριές και ο άνθρωπος πήγε στον τόπο. Εν πάση περιπτώσει, από τις φωνές της σύζυγου του, η οποία ήταν στο μπαλκόνι, συνελήφθη η δράστης και προσήχθη χωρίς να μιλά σιωπηλή μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό στη μέση του δρόμου σε ευριακή στάση, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην αριστερή ομοπλάτη και με αίματα στο σώμα. Κανείς δεν το περίμενε. Κανείς. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ένα παιδί άξιο, επαγγελματία, σωστός, οικογενειάρχης. Αίματα βρέθηκαν και στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του θύματος, ενώ έξω από την πόρτα του οδηγού βρέθηκε και δεύτερο μαχαίρι με κυλίδες αίματος. Η 39χρονη ανακρίνεται για να δώσει τη δική της εκδοχή για τους λόγους που την έσπρωξαν να βάλει τέλος στη ζωή του 43χρονου. Προ ανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και συνδεόμαστε με τη Χαλκίδα και τον συνάδελφο Νίκο Αγγελή, ο οποίος μεταδίδει από εκεί. Νίκο, καλησπέρα από Αθήνα. Για το περιστατικό, η αστυνομία ενημερώθηκε και από τη σύζυγο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και από περίοικους που άκουσαν άγριο καυγά. Υπήρχε κάποιο παρελθόν ουσιαστικά μεταξύ των δύο ατόμων, της δράστηδος και του θύματος? Πώς κατέληξε σε αυτή την εξέλιξη το θέμα? Αυτό ακριβώς, καλησπέρα από τη Χαλκίδα, αυτό ακριβώς εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές και όπως δείχνει το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι υπήρχε παρελθόν. Εξάλλου, η αγριότητα αυτού του εγκλήματος αυτό δείχνει. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς εδώ στο σημείο. Πίσω μας είναι το αυτοκίνητο. Και εδώ είναι η θάμνη που παραμόνευε η δράστηδα, τον ανυποψίαστο μέχρι εκείνη την ώρα 43χρονο, που κατέβηκε από το διαμέρισμά του, το οποίο βρίσκεται 30-40 μέτρα πιο μακριά από εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ευνηδιάστηκε διότι την γνώριζε η δράστα και το γεγονός ότι η δράστη είχε δύο μαχαίρια πάνω ευνηδίασε τον άνθρωπο αυτόν, τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Αυτός τρεκλίζοντας έφτασε στη μέση του δρόμου και εκείνη δεν σταμάτησε, του κατάφερε και τα χτυπήματα με άλλο μαχαίρι και κάθισε κάτσισμένη περιμένοντας την αστυνομία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους. Βεβαίως η προανάκριση θα φωτίσει όλα αυτά τα σκοτεινά σημεία αυτού του εγκλήματος. Οι μαρτυρίες, Νίκο, τι λένε? Οι μαρτυρίες μιλούν και για... τον είχε ενοχλήσει ξανά και στο παρελθόν η συγκεκριμένη γυναίκα. Φαίνεται ότι υπήρχε παρελθόν και φαίνεται ότι και η σύζυγος το ήξερε αυτό, διότι είπε στους αστυνομικούς ότι γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό το έγκλημα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Αγγελή. Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα η αγωνία και στο Μεσολόγγι για την εξαφάνιση του άτυχου Μπάμπη. Ο Κρεοπόλης που έχει συλληφθεί ετοιμάζεται σε συνεργασία με τον δικηγόρο του για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο 50χρονος δεν έχει σπάσει έως τώρα παρά τις αντιφάσεις που έχει πέσει στις καταθέσεις του, ενώ ταυτόχρονα στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και νέα πρόσωπα, καθώς οι αρχές πιστεύουν ότι υπάρχουν συνεργοί. Το θρίλερ συνεχίζεται για 16η ημέρα και τα σενάρια για την εξαφάνιση του 31χρονου είναι πολλά και φρικιαστικά. Το βίντεο ντοκουμέντο μέσα στο mini market που δείχνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του 50χρονου Κρεοπόλη μετά το ραντεβού με τον αγνοούμενο Μπάμπη, η τύχη του οποίου αγνοείται εδώ και 16 μέρες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.
Ο Κρεοπόλος που είχε μπει από την πρώτη στιγμή στο κάδρο των υπόπτων, καθώς έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, φαίνεται στο βίντεο να αγοράζει ένα ρολό κουζίνας. Είναι φανερά ανήσυχος, βιαστικός και κοιτάει προς το αυτοκίνητό του, ενώ στην προσπάθειά του να φύγει γρήγορα, πετάει τα χρήματα στον πάγκο του καταστήματος. Η μία ώρα και δέκα λεπτά που δεν μπορεί να δικαιολογήσει στις καταθέσεις που έχει δώσει και λέει ότι δεν θυμάται γιατί έχει κάνει χρήση ουσιών, πιστεύω έγινε ό,τι έγινε με τον Μπάμπη. Δεν μπορεί να μην θυμάσαι για ένα τόσο σημαντικό πράγμα όπως η εξαφάνιση ενός ανθρώπου και να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι λείπει χαρτί κουζίνας από το σπίτι σου, να πας να το προμηθεύεσαι. Οι αρχές μελετούν προσεκτικά όλο το υλικό από το βίντεο της διαδρομής που ακολούθησε εκείνο το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν και συνομίλησαν με το Κρεοπόλη τις κρίσιμες ώρες. Έχουν σπάσει και πιο σκληροί κακοποιοί κατά το παρελθόν στην ελληνική αστυνομία, που στην αρχή για μέρες, εβδομάδες λέγανε ότι δεν εμπλέκομαι, πέφτανε σε αντιφάσεις. Και κάποια στιγμή ομολογήσανε την πράξη τους. Μαζί με τον Κρεοπόλη που συνεχίζει να αρνείται ότι σκότωσε τον 31χρονο Μπάμπη, έχουν μπει στο κάδρο άλλα 4 πρόσωπα. Πρόκειται για 2 άνδρες και 2 γυναίκες που κλήθηκαν για να καταθέσουν στην ασφάλεια. Ανάμεσά τους και ο 36χρονος φίλος του Κρεοπόλη που εμπλέκεται στην υπόθεση από το στίγμα του κινητού του που εντοπίστηκε στο σημείο που εξαφανίστηκε ο νεαρός. Μια μαρτυρία φαίνεται να οδηγεί τις έρευνες στο σενάριο της εμπλοκής του Μπάμπη σε αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού. Δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο αν δούμε κάποια οσμή με παράνομες δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα για χρυσό, για λίρες, αλλά και για αρχαιότητες της περιοχής. Οι έρευνες πλέον συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς από κλιμάκια της Ελλάς, την οικογένεια και συγχωριανούς προκειμένου να βρουν οποιοδήποτε ίχνος για τον άνθρωπό του. Χθες μπορούμε να πούμε ότι μετέβησαν ξανά στο αστυνομικό τμήμα του Μεσολογγίου η μητέρα και η αδερφή του Μπάμπη για να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όλες τις μέρες είναι στην πρώτη γραμμή, αναζητούν, προσπαθούν να βρουν νέα στοιχεία και να πείσουν όποιον ξέρει, γιατί θεωρούν πως ο κόσμος, υπάρχει κόσμος που ξέρει και δεν έχει μιλήσει ακόμη στις αρχές, να δώσουν παραπάνω στοιχεία ώστε να βρουν το πού βρίσκεται ο Μπάμπης και τι έχει απογίνει στον Μπάμπη. Η περιοχή που επικεντρώνονται είναι κοντά στη Νέα Καλλιδόνα, εκεί που οι αρχές περισυνέλεξαν τα 2 βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία διακρίνεται το όχημα του Κρεοπόλη να κινείται προς την περιοχή λίγη ώρα αφότου χάθηκαν τα ίχνη του 31χρονου. Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα τη Δευτέρα. Πίστευαν ότι έχουν διαπράξει το τέλειο έγκλημα και ότι δεν θα καταδικαστούν ποτέ. Ωστόσο, όπως μας έχει δείξει η ιστορία, οι δολοφόνοι μπορεί να καταδικαστούν χωρίς καν να βρεθεί ποτέ το πτώμα. Ενδεικτικές είναι τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις, κυρίες και κύριοι, που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι δράστες των δολοφονιών έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ κάποιοι έχουν αποφυλακιστεί. Το ιδιαίτερο στοιχείο και στις τρεις υποθέσεις είναι ότι οι σωροί των θυμάτων δεν έχουν βρεθεί έως σήμερα, παρατείνοντας έτσι το μαρτύριο των οικογενειών που φαίνεται να μην έχει τέλος. Υποθέσεις που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Στιγμή εγκληματίες που σκότωσαν χωρίς ποτέ να βρεθεί το θύμα τους. Η υπόθεση του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη. Το απόγευμα της 3ης Φεβρουαρίου 2006 εξαφανίζεται σε δρόμο της Βέρειας. Τον αναζητούν παντού και όμως 18 χρόνια μετά το πτώμα του δεν εντοπίστηκε ποτέ. Η μητέρα του Άλεξ δεν μπόρεσε ποτέ να αποχαιρετήσει το παιδί της. Εγώ θέλω να ξέρω. Όλοι θέλουν να ξέρουν. Είναι, νομίζω λένε ψέματα. Καλύτερα λέει να μην ξέρω, καλύτερα να σκέφτομαι που είναι καλά. Όχι, όλοι θέλουν να ξέρουν. 5 συμμαθητές του κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του. Με ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο την ομολογία ενός εκ των δραστών. Είπαμε να τον πάρουμε μαζί, εμείς, να τον πάμε στο ποτάμι. Και περιμέναμε να γίνει αργά ξαναριχτώσει πιο πολύ. Και το κάναμε. Οι ανήλικοι κρίθηκαν ένοχοι και σύμφωνα με τον νόμο περί ανηλίκων τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Η υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου απήχθη ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του πηγαίνοντας προς το Αίγιο. Έκτοτε δεν τον ξαναείδε ποτέ κανείς. Τη μοίρα αίματος του μπαγκάζ του αυτοκίνητου. Από εκεί και πέρα πλέον μόλις το στοιχείο αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ελληνική αστυνομία, τα εγκληματολογικά
εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, πλέον αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο. Μια κοιλίδα αίματος πρόδωσε το δράστη της δολοφονίας. Ο εγκέφαλος της υπόθεσης συνελήφθη και παρά το γεγονός ότι δεν παραδέχθηκε το φόνο, καταδικάστηκε σε ισόβια. Το πτώμα όμως του 26χρονου τότε φοιτητή δεν βρέθηκε ποτέ. Με τους συγγενείς κάθε μέρα να ελπίζουν σε ένα θαύμα. Να βρουν, όπως λένε, έστω και ένα οστό για να το θάψουν. Απλώς να πληθεί ώρα, δεν κάνει μάνα τσέρκ να τάφουν. Και να τον κλαίει. Να έχουμε ένα μνήμα με τη φωτογραφία του να τον κλαίμε. Να βρεθεί και το παιδί, τα κοκαλάκια του δηλαδή, να του κάνουμε έναν τάφο. Αυτό θέλουμε εμείς. Η Τάνια Χαριτοπούλου δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της Σπύρο Καβαδία τη νύχτα της 22ης Αυγούστου του 1998 στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Ένα έγκλημα με τιμωρία, αλλά χωρίς πτώμα. Ο δράστης δολοφόνησε την άτυχη Τάνια μπροστά στα μάτια του τρίχρονου παιδιού τους και φρόντισε να εξαφανίσει για πάντα τη σωρό της. Και 200 χρόνια να περάσουν δεν θα τη βρουν, είχε πει ο δολοφόνος στην αδελφή του. Αυτός τη δολοφόνησε. Έχει σκοτώσει και άλλες δύο γυναίκες. Την έπνιξε πρώτα. Μετά την τεμάχησε και την πέταξε πάνω εδώ σε ένα. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, όταν σε μια δολοφονία δεν βρεθεί το πτώμα, ο δράστης καταδικάζεται είτε με βάση την ομολογία του, είτε από τα διάσυστα στοιχεία που μαρτυρούν ότι το έγκλημα τελέστηκε. Είτε την ομολογία του κατηγορουμένου, συγκεκριμένη που σε κάθε περίπτωση είναι η κορονίδα της υποδεικτικής διαδικασίας. Το δεύτερο είναι μάρτυρες αποδείξεις οι οποίοι έχουν στοιχεία σχετικά με την τέλεση του αδικήματος της αυτοκτονίας. Μπορεί οι δράστες να καταδικάστηκαν και να πλήρωσαν το τίμημα για τις αποτρόπαιες πράξεις τους. Οι οικογένειες όμως των θυμάτων πάντα θα ζουν με την ελπίδα ότι ίσως κάπου, κάποτε βρεθεί, έστω και νεκρός, ο άνθρωπος τους. Άλλαξε Άρδιν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το σκηνικό του καιρού με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και όχι μόνο. Ήδη, σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών σε όλη τη χώρα, έχει αρχίσει να χιονίζει σε πολλές περιοχές. Μεταξύ άλλων, στα Λευκά ντύνεται ήδη το Κιλκίς και η Πτολεμαϊδα από το μεσημέρι. Χιονίζει επίσης τον Ευρωκόπη, σε περιοχές της Δράμας, της Φλόρινας, των Γρεβενών και των Σερών. Εμείς συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Ανδρονίκη Ζαφυρίου, η οποία βρίσκεται στο χορτιά της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι παραπάνω από πασιφανές, Ανδρονίκη, είναι κατάλευκο το σκηνικό και έχει αρχίσει να χιονίζει όχι πολλή ώρα πριν, έτσι, που σημαίνει ότι η χιονόπτωση είναι αρκετά έντονη. Ακριβώς, Εύη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο χορτιάτι, στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, όπου άρχισε να χιονίζει λίγο πριν, όπως είπες και εσύ, γύρω στις 6 το απόγευμα ξεκίνησε να χιονίζει και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του οπερατέρου μας, του Νίκου του Ιορδανίδη, έχει ήδη αρχίσει να το στρώνει εδώ στον χορτιάτι. Μάλιστα, δεν είναι η μόνη περιοχή. Ήδη στο Χορτιάτι, στο Φίληρο, στο Ασβεστοχώρι και στην περιοχή Εξοχή έχει ήδη αρχίσει να χιονίζει και να το στρώνει κανονικά. Ενώ και στο Ωραιόκαστρο και στη Σικέ, στη δυτική δηλαδή πλευρά της πόλης, επίσης έχει αρχίσει να χιονίζει. Μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι έχει αρχίσει να πέφτει χιονόνερο. Δεν έχουμε δει ακόμη τις πρώτες νυφάδες χιονιού. Αναμένουμε να τις δούμε. Βλέπουμε και εικόνα. Ζωντανή εικόνα, Ανδρονίκη, την οποία μας περιγράφεις εσύ από την πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Όπου ουσιαστικά χιονίζει, ήδη έχει αρχίσει να χιονίζει, αλλά σίγουρα δεν το έχει στρώσει ακόμα. Όπως φαίνεται όμως, αν συνεχιστεί αυτή η χιονόπτωση που καταγράφεται στην κάμερα, αν το προσέξει κανείς, ενδέχεται τις επόμενες ώρες πραγματικά να δούμε Λευκό και το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, Ανδρονίκη. Στο Χορτιάτι, να πούμε, Εύη, ότι υπάρχουν 23 εκχιονιστικά οχήματα τα οποία είναι ήδη επιποδός και ρίχνουν αλάτι σε όλο το σημείο, σε όλα τα σημεία της περιοχής προκειμένου να κρατήσουν και ανοιχτό το δρόμο προς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχουν ακόμη 7 οχήματα τα οποία είναι βοηθητικά και ανοίγουν τους δρόμους. Είναι όλοι επί φυλακή για να βοηθήσουν να κρατούν τους δρόμους ανοιχτούς. Βέβαια, να πούμε ότι εντάξει, εδώ σε όλη την περιοχή αυτή είναι συνηθισμένοι καθώς βλέπουν χιόνι κάθε χρόνο, Εύη. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι ουσιαστικά σπανίζουν και τα διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία βλέπουν σιγά-σιγά το σκηνικό του περιβάλλοντος να ντύνεται στα Λευκά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρονίκη. Μεγάλη αλλαγή του καιρού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε το Σαββατοκύριακο αυτό στη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Θυελώδεις ανέμους, καταιγίδες, βροχές, αλλά και χιόνια. Στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη, ουσιαστικά έχουμε δει στη Βόρεια Ελλάδα, είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι η κακοκαιρία πλήττει κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ποια είναι η κατάσταση εκεί? Έτσι, Εύη, έχει αρχίσει χιονίζει ουσιαστικά σε πολλές περιοχές, ακόμη και σε παιδινά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, και στη Βέρεια και στην Άουσα και στη Θεσσαλονίκη. Και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το έχει γυρίσει σε χιόνο, όπως ουσιαστικά πριν λίγο άρχισε να χιονίζει.
Και σε πολλές περιοχές, ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, η Φλόρινα έχει βάλει πολύ χιόνι και στη Θράκη χιονίζει μέχρι και παιδινά παραθαλάσσια τμήματα ουσιαστικά από το απόγευμα. Μπορούμε να δούμε και το χάρτη χιονοπτώσεων που έχουμε ετοιμάσει για να καταλάβουμε και πού ακριβώς χιονίζει και θα χιονίζει ουσιαστικά μέχρι αύριο περίπου το πρωί. Βλέπουμε στο μεγαλύτερο μέρος της βόρειας χώρας, ειδικά σε νομούς Πέλλας, Πειραιάς, Σιμαθίας και στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, προφανώς που εκεί έχουμε και αξιόλογες χιονοστρώσεις και σημαντικές, ειδικά στην περιοχή της Φλόρινας, αλλά και στη Θράκη, στην περιοχή του Εύρου, ειδικά στην Οριστιάδα, στο Δημότυπο στην Αλεξανδρούπολη. Και στη Θεσσαλία τις επόμενες ώρες θα κατέβουν αρκετά χαμηλά τα υψόμετρα, ακριβώς, μέχρι 200 μέτρα υψόμετρο και θα χιονίσει και μέσα στην Καλαμπάκα, ενώ στην Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο θα είναι στα πιο ορεινά ή μη ορεινά τμήματα τα χιόνια που θα σημειωθούν μέχρι αύριο, ουσιαστικά το μεσημέρι απόγευμα εκεί. Στην τώρα, υπόλοιπη χώρα, τι σκηνικό να περιμένουμε, χιονοπτώσεις πιο δύσκολα, αλλά έντονες καταιγίδες, χαμηλή θερμοκρασία. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θελώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα πνέουν στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 7 με 9, οι ρηπές θα φτάνουν και τα 10 με την καμποφόρ. Οπότε θα υπάρχει σίγουρα απαγορευτικό αύριο σε πολλές περιοχές, ειδικά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Τώρα και εδώ στην Αττική περιμένουμε θελώδεις βοριάδες, οι οποίοι θα φτάνουν τα 7 έως 9 μποφόρ, ειδικά στην Ανατολική Αττική και στη Βόρεια Αττική, σε περιοχές όπως τώρα η Ραφίνα, ο Διόνυσος και το Πορτοράφτη, θα είναι πάρα πολύ ισχυροί θελώδεις, θα λέγαμε, οι βοριάδες. Οπότε χρειάζεται προσοχή, όπως και στην περιοχή του Σαρονικού, θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες αύριο. Τώρα, περιμένουμε και κάποιες βροχές στην Αττική, όχι όμως έντονες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή πρέπει το απόγευμα θα είναι κυρίως στα βόρεια του νομού όμως οι βροχές. Δημήτρη, μιλάμε ουσιαστικά για μία. Βλέπουμε και τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα καταγραφούν αύριο, έτσι. Κυριακή, έτσι. Θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες προφανώς αύριο. Σε όλη τη χώρα θα πέσει και εδώ σημαντικά στην Αθήνα η θερμοκρασία. Στη Φλόρινα το βράδυ αύριο μείον 8 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη μόλις τον 1 βαθμό Κελσίου. Στην Αθήνα στους 6. Στη Λάρισα στους 2 και στην Τρίπολη αύριο το βράδυ θα ξεπερνάει τον 1 βαθμό Κελσίου η θερμοκρασία. Βλέπουμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός και αύριο Κυριακή. Μιλάμε για μια κακοκαιρία εξπρέσο, ωστόσο. Μέχρι τη Δευτέρα ουσιαστικά θα είναι το κρύο, μετά θα ανέβει λίγο θερμοκρασία, αλλά φαίνεται ότι μέχρι τέλος Γενάρη θα μας συνοδεύουν σχετικά χειμωνιάτικες θερμοκρασίες, χωρίς όμως να φαίνεται κάποια ακραία ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Παραμένουμε στο σκηνικό του κυρίου, κυρίες και κύριοι, καθώς τους 59 έφθασαν οι νεκροί από την επέλαση της κακοκαιρίας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε κίνδυνο θάνατο, διαταράσσουν την αεροπορική κυκλοφορία, ενώ σχολεία παραμένουν κλειστά και χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο μεταξύ, και στην Ευρώπη, αντιμέτωποι με συνθήκες παγετού βρέθηκαν οι κάτοικοι του Παρισιού, ενώ στην Ισπανία οι σφοδρές χιονοπτώσεις εγκλώβησαν στα οχήματά τους εκατοντάδες οδηγούς. Στο έλεος του φωνικού χιονιά, οι κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρή χιονόπτωση και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Your body is losing more heat than it can produce, which can happen pretty quickly with this Arctic cold. Now, I want you to take a look at my body with help from this infrared camera. You can see the parts that are covered are darker in color, but if you look at my face, it's that bright yellow color. That means I'm losing heat. Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο πάγος καθιστούν τους δρόμους ιδιαίτερα επικίνδυνους και αφήνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ πολλά προβλήματα παρουσιάζονται και στις αερομεταφορές. More than 1,000 flights have been canceled today and another 6,900 delayed. Λευκό πέπλο χιονιού σκέπασε και την Ουάσιγκτον. Εκχιονιστικά μηχανήματα γύρω από το Καπιτόλιο προσπαθούν να απομακρύνουν τους μεγάλους όγκους, ενώ οι κάτοικοι απολαμβάνουν το παιχνίδι στα χιόνια. Bus, like waking up and seeing all this snow. It's just so gorgeous. And it was fun. It was great. Στη Νέα Υόρκη, αεροπλάνο γλίστρησε σε χιονισμένο διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Ένας οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα για να προσπεράσει μια ενταλίκα. Όταν εξαιτίας της ολισθηρότητας χάνει τον έλεγχο, περνάει στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω σε διερχόμενο φορτηγό. Στην πολιτεία του Wisconsin, το κέντρο του Milwaukee έχει μεταμορφωθεί σε μια πόλη από πάγο, με λίμνες να έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια από το βαρομετρικό χαμηλό. Στο Τενεσί, άλογα προσπαθούν να μετακινήσουν αυτοκίνητο που έχει κολλήσει στο χιόνι. Εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης, ένα αεροπλάνο αναγκάζεται να κάνει έκτακτη προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια. Emergency landing. The single-engine plane blocked all lanes, making the highway
impassable. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση ρημούλκησης, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Στη Σαραγώζα, κλιμάκια του στρατού κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν περίπου 600 οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. A number of roads were left unpassable by the snowfall and Zaragoza Airport was closed. Στην πόλη Σόρια, η υδράργυρος έκανε βουτιά στους μείον 13 βαθμούς Κελσίου. Στο έλεος του παγετού, η Γαλλία. Με γοργό βηματισμό κινούνται κάτοικοι στην πόλη του Φωτός, καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Τους μείον 6 βαθμούς Κελσίου άγγιξε η θερμοκρασία στο Παρίσι, με πολλούς τουρίστες να ψηφούν την παγωνιά. Además, para ver París, que es muy bonito, lo estamos disfrutando mucho. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις εξαιτίας της ολισθηρότητας. Αλλάζουμε θέμα. Αποφασισμένη να προχωρήσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είναι, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις που εκφράζονται από την πλευρά της Εκκλησίας. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως σέβεται τις απόψεις της Εκκλησίας, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη που νομοθετεί και θα προχωρήσει κανονικά στο πρόγραμμά της. Την Τρίτη θα συνεδριάσει εκτάκτως η Σύνοδος της Ιεραρχίας, ενώ την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο θα έχει ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Η άποψη του ελληνικού λαού εκφράζεται στις βουλευτικές εκλογές, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, απορρίπτοντας την πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για δημοψήφισμα επί του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν θέλουμε να διχάσουμε, αλλά η κυβέρνηση θα ακούσει τους πολίτες που την εμπιστεύτηκαν στις κάλπες, κατέστησε σαφές ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε τις απόψεις της Εκκλησίας, της κοινωνίας, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε υποχρέωση να είμαστε συνεπείς στους πολίτες και σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά. Όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, της επόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το ήδη έτοιμο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στην ίδια στιγμή, ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Άλεξ Πατέλης επιτέθηκε τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και στον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο κατηγόρησε για ναρκισισμό. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, που περιλαμβάνει και την ισότητα στο γάμο, περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά προ Κασελάκη, ο οποίος έχει επιδείξει έναν ναρκισισμό εφάμιλο του κυρίου Βαρουφάκη, αποδεικνύοντας ότι η προσωπικότητα κάποιου είναι κάτι ανεξάρτητο από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Την ίδια ημέρα που το νομοσχέδιο θα τεθεί επιτάπητο στο Μέγαρο Μαξίμου, το ζήτημα θα απασχολήσει και τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η κυβέρνηση λέει αυτό, αλλά ποια άλλη φορά δεν είχαμε δει κυβέρνηση, κυβερνών κόμμα, να καλεί έναν τους βουλευτές του για κατήχηση, συγχωρέστε με την έκφραση, για να τους κατευθύνει ότι θα ψηφίσουν. Το θέμα της ισότητας στο δικαίωμα του γάμου δεν αμφισβητείται και είναι ταυτοτικό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει από την πλευρά της Οικουμουνδούρου, σημειώντας ότι η εξωματική αντιπολίτευση θα απέχει από μικροπολιτικά και κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Όταν έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο αφορά μια ομάδα πληθυσμού, μικρή ή μεγάλη, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτό θα δημιουργήσει θέμα εσωκομματικό ή αν θα χάσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κερδίσει από ο κ. Κασελάκης. Άλλο είναι το κράτος, άλλο είναι η Εκκλησία και χαίρομαι πολύ που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξαναμίλησε για το διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας, κάτι που δεν είχε τολμήσει να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον δημόσιο διάλογο να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις αντιδράσεις να έχουν καταγραφεί, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Καλπάζει η ακρίβεια στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Το χρυσό μετάλλιο ακρίβειας με συν 16,9% πήρε η Ελλάδα στα φρούτα, όπως διαπιστώνεται από τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, ενώ οι ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο έφτασαν το 58,5%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, μάλιστα. Τα πορτοφόλια αδειάζουν, αλλά οι τσάντες δεν γεμίζουν ούτε στη λαϊκή αγορά, αφού οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά έχουν φτάσει στα ύψη. Ακριβά είναι, αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Παίρνουμε λιγότερα από ό,τι πρέπει. Μέρα με τη μέρα ανεβαίνουν. Το Σαββάτο αυτό τα παίρνεις 2 και το άλλο Σαββάτο τα παίρνεις 2,5. Το κουνουπίδι στη λαϊκή κοστίζει 1,60 ευρώ το κιλό και στο σούπερ μάρκετ 2,5, όταν πέρυσι δεν ξεπερνούσε τα 60 λεπτά. Το μπρόκολο φτάνει τα 2,40 στη λαϊκή και τα 3,5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ από 2 ευρώ πέρυσι. Το λάχανο μισό ευρώ στη λαϊκή, 80 λεπτά στα σούπερ μάρκετ. Το μαρούλι πωλείται από 60 έως και 90 λεπτά το τεμάχιο. Τα σούπερ μάρκετ πάνε ακριβά. Ανεβάζουν κάθε εβδομάδα τα ανεβάζουν. Από τη μια μέρα στην άλλη ακριβαίνουν. Ό,τι και να πάει να πάρεις ακριβαίνει. Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να αγοράζουν υψηλότερα σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους αρκετά προϊόντα, με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να καλπάζει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα πήρε χρυσό μετάλλιο ακρίβειας με τα φρούτα να παρουσιάζουν αύξηση 16,9% έναντι 10% της Ευρωζώνης. Αλλά και στα λαχανικά που αυξήθηκαν 13,7% ενώ η Ευρωζώνη βρίσκεται στο 9,6%. Τα μήλα πέρσι πουλάγαμε 1,20 με 1, φέτος πουλάμε 1,5 με 1. Την ανιούσα ακολούθησαν και οι τιμές στα φρούτα, με τους καταναλωτές πλέον να μειώνουν τις ποσότητες που αγοράζουν. Όταν διαθέτεις, ας πούμε, λες θα πάω 20 ευρώ και σου βγαίνει στην πορεία οι τιμές σου πάνε 30, λες αντιγιά θα κόψω. Οι μπανάνες κοστίζουν στη λαϊκή 1 ευρώ και 20 λεπτά, στο σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 22 λεπτά. Τα μήλα στη λαϊκή φτάνουν τα 1,80 και στα σούπερ μάρκετ τα 2 ευρώ και 8 λεπτά. Τα μανταρίνια 1 ευρώ και 20 και στα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 15 λεπτά. Ενώ τα πορτοκάλια κοστίζουν στη λαϊκή 0,90 και στα σούπερ μάρκετ 1 ευρώ και 45 λεπτά. Τη τακτική στις αγορές τους είναι οι καταναλωτές που παρατηρούν και στη λαϊκή αγορά να τιμήσεις τόσο σε φρούτα όσο και σε λαχανικά. Φυσικά λίγα παίρνω πάλι, να πόσα μήλα πήρα. Πόσο πληρώσατε? 2,5, 1,5 το κιλό. Το μήλο. Οι παράγοντες της αγοράς από την πλευρά τους προτρέπουν τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να προτιμάνε τα φτηνότερα προϊόντα. Σίγουρα το κόστος παραγωγής, το κόστος μεταφοράς, συσκευασίας έχει ανέβει κατά πολύ. Εν τω μεταξύ, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, στις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά. Ενώ νοδικά θα κινηθούν και οι τιμές σε 100 είδη προϊόντων πρώτης ανάγκης και ευρείας κατανάλωσης. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς ακόμη έναν πονοκέφαλο έρχεται να προσθέσει το παγκόσμιο εμπόριο η επιθετικότητα των ανταρτών Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Δεν φτάνουν μόνο οι ανατιμήσεις των προϊόντων στις λαϊκές αγορές και τα σούπερ μάρκετ όπως παρακολουθήσαμε, τώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος τα ευπαθή τρόφιμα να καταστούν μη εμπορεύσιμα από τη συνεχιζόμενη κρίση στη θαλάσσια περιοχή της Ιεμένης. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Νικόλ Ποφάντη. Νικόλ. Εύη, τον κόδωνα του κινδύνου για τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων κρούει το Bloomberg σε αποκαλυπτικό του άρθρο. Εκτός από τις ανατιμήσεις φωτιά που έχει φέρει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η επιθετικότητα των Χούθη πλέον απειλεί ακόμη και τα ίδια τα προϊόντα, καθώς σύμφωνα με το δημοσίευμα, ευπαθή τρόφιμα όπως είναι τα εσπεριδοειδή, τα μήλα, τα ακτινίδια και τα σταφύλια κινδυνεύουν να χαλάσουν. Η μεγαλύτερη διαδρομή που ακολουθεί πλέον μια σημαντική μερίδα των φορτηγών πλοίων από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας στο νότιο άκρο της Αφρικής διπλασιάζει τον χρόνο μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων. Ως αποτέλεσμα λοιπόν οι Ιταλοί εξαγωγείς εκφράζουν φόβους πως τα ακτινίδια και τα εσπεριδοειδή θα χαλάσουν στο δρόμο ακόμη και ότι μπορεί να σαπίσουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι τα σταφύλια που έρχονται στην Ευρώπη από την Ινδία και αποτελούν το 1/7 της ποσότητας που καταναλώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσοστό που αγγίζει το 35% τους ανοιξιάτικους μήνες. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στις ραγδαίες οικονομικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο που ήδη έχουν αρχίσει και ανακόπτουν το ρυθμό πτώσης του κόστους των τροφίμων να έβει παγκοσμίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νικόλ Ποφάντη. Παραμένουμε στο θέμα των Χούθη, κυρίες και κύριοι, καθώς με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά των Αμερικανικών δυνάμεων να πλήξουν εγκαταστάσεις των Χούθη με στόχο την αποδυνάμωση του οπλοστασίου τους. Οι αντάρτες της Ιεμένης στείνουν ενέδρα στα εμπορικά πλοία στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικό το χτύπημα που θα επιχειρήσουν. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν κυρίως με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στρατηγικών στόχων. Σε επικίνδυνο σημείο κλιμακώνεται η σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη να στοχεύουν με ντρόουνς και πυράβλους εμπορικά πλοία και τις αμερικανικές δυνάμεις να απαντούν με στρατηγικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Μαχητικά αεροσκάφη F-18 έπληξαν τοποθεσίες των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, εξουδετερώντας εκτοξευτές πυράβλων κατά πλοίων που ήταν έτοιμοι να ενεργοποιηθούν. US forces conducted 3 successful self-defense strikes against Houthi targets in Yemen. Τα χτυπήματα έγιναν λίγα 24 ώρα αφού το πρόεδρος Biden αναγνώρισε ότι οι βομβαρδισμοί των εγκαταστάσεων των Χούθη δεν έχουν ακόμη σταματήσει τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν εμπλακεί το Ιράν στον κόλπο ή αν υπάρξει μια μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση στο κέρας της Αφρικής, γιατί έχουμε Αιθιοπία, Σουδάν, όπου βράζουν εκεί μέσα με εμφύλιους πολέμους. Αντιλαμβάνεστε τότε ότι πραγματικά πάμε σε μια regional ανάφλεξη, τοπική ανάφλεξη. Ενώ οι Χούθη δηλώνουν ότι στοχοποιούν εμπορικά πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, πολλοί από τους στόχους ιδίως τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν σαφή συνδέσεις με το Τελ Αβίβ.
Τα περισσότερα από τα επιχειρούμενα πλήγματα τους κατά της εμπορικής ναυτιλίας έχουν σημειωθεί στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας κατά μήκος της ακτής της Ιεμένης, καθώς η υδάτινη οδός στενεύει στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, γνωστό και ως η πύλη των δακρύων. Στο στόχαστο έχουν τεθεί επίσης ναυτιλιακές μεταφορές ανατολικότερα στον κόλπο του Άντεν. In the months following the Hamas-Israel war, a commercial ship was hijacked here, another was targeted by a drone here, and these circles represent other attacks by militants on boats in the strategic zone. Την ίδια στιγμή, με την πολυεθνική επιχείρηση φύλακας ευημερίας να σχεδιάζεται επί χάρτου του Μπαχρέιν, ο πέμπτος στόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στοχεύει πυραυλικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στην Ιεμένη, από τις οποίες ξεκινούν οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. They have attacked boats with missiles, with drones, and in one case actually seized a boat in a very dramatic heist. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την κατάσχεση εξαρτημάτων για πυράβλους και συστήματα αεράμινας σε αλλιευτικό σκάφος που ταξίδευε από το Ιράν στην Ιεμένη. Νέα καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού για τον κορονοϊό ανέβασε στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίες και κύριοι, δείχνοντας πως η εκστρατεία εντείνεται. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δρομολογεί ετήσιο εμβολιασμό έναντι της λίμωξης COVID-19 στο φαρμακείο της γειτονιάς ή στο ιατρείο με κόστος έως 5 ευρώ. Στόχος είναι να ανοίξουν όλα τα δυνητικά κανάλια εμβολιασμού, ώστε το ετήσιο πλέον εμβόλιο έναντι του πανδημικού ιού να είναι εύκολα προσβάσιμο και να ενταχθεί στη ρουτίνα πρόληψης των πολιτών. Πάντως, τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των εμβολιασμών σε σύγκριση τουλάχιστον με την προηγούμενη χρονιά. Όλα καλά δεν είναι, όμως θα γίνουμε. Πώς? Με το νέο ετήσιο εμβολιασμό κατά της COVID-19. Βάλτε τον εμβολιασμό στο πρόγραμμα. Με αυτό το σύνθημα επανέρχεται το Υπουργείο Υγείας με νέα καμπάνια για την ανάγκη εμβολιασμού κατά του COVID-19. Μέσω του εμβόλιο.gov.gr και των υπηρεσιών υγείας. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει τη σημασία του εμβολίου, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες και για τους ηλικιωμένους, προτρέποντάς τους να κλείσουν άμεσα το ραντεβού τους. Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης κατά 90%. Μην το αμελείτε, ειδικά αν είστε άνω των 60 ετών ή ανήκετε σε ευπαθή ομάδα. Κλείστε το ραντεβού σας για τον νέο ετήσιο εμβολιασμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 262.114 εμβολιασμοί, ενώ τα προγραμματισμένα ένα ραντεβού μέχρι τέλος Ιανουαρίου ανέρχονται στα 40.411. Είχαμε αναμνηστικές δόσεις περί τις 120.000. Τις έχουμε υπερδιπλασιάσει και ακόμα δεν έχει κλείσει η χρονιά. Έχουμε ήδη 262.000 δόσεις. Την ίδια στιγμή, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει και ο εμβολιασμός στα φαρμακεία με το αντίτιμο των 5 ευρώ. Να καλούν οι πολίτες που χρειάζονται κατοίκον εμβολιασμό από όλη τη χώρα, προκειμένου να διευκολύνουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία. Ναι, σκεφτόμαστε και είμαστε στη διαδικασία, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί ακριβώς η διάθεση του εμβολίου από τα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει διάλογο με γιατρούς και φαρμακοποιούς και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσαφινιστεί ο τρόπος διανομής και συντήρησης των εμβολίων. Πρέπει να δούμε βέβαια κάποια διαδικαστικά θέματα. Πώς θα έρχονται σε εμάς τα εμβόλια, πώς θα προμηθεύονται. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, εννοείται, για τη διαδικασία. Την ίδια ώρα, οι αναπνευστικές λοιμώξεις γρήπης και κορονοϊού το τελευταίο διάστημα σαρώνουν τη χώρα μας, αυξάνοντας παράλληλα και την πίεση στο σύστημα υγείας. Οι ειδικοί αναμένουν κορύφωση του κύματος λοιμώξεων έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Στη θερμοκρασία και ζούμε σε εσωτερικούς χώρους, οι ιώσεις και γενικά οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αυξάνονται. Αυτό θα συμβεί και τώρα, έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει στη χώρα μας. Αν πάρετε την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, θα δείτε ότι ναι, υπάρχει αύξηση όλων των ιωγενών νοσημάτων. Δραματικά είναι τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, αφού σε μόλις μία εβδομάδα 103 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους από την νόσο, με τους ειδικούς να συνιστούν τον άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Τα σχέδια του Υπουργείου Υγείας για εμβολιασμό κατά της COVID-19 και στα φαρμακεία είναι η αιτία που έχει αναζυπρωθεί ο πόλεμος ανάμεσα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Εμείς συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με φαρμακείο στις Σαχαρνές. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου και ο φαρμακοποιός, ο κύριος Γιώργος Κασανδρής. Κύριε Κασανδρή, καλησπέρα από το στούντιο του Action 24. Συμφωνείτε καταρχήν να γύρω τα εμβόλια του κορονοϊού και στα φαρμακεία? Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα. Mm-hmm. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη πιστοποιηθεί για τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, έχουμε πραγματοποιήσει 2.700 εμβολιασμούς κατά της γρήπης μέχρι στιγμής. Επομένως, τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες προδιαγραφές, εξοπλισμό, προσωπικό,
και οτιδήποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου οπότε να εμβολιάσουμε τους πολίτες και για την νόσο COVID-19. Τι απαντάτε, κύριε Κασανδρή, στο ζήτημα που θέτουν οι γιατροί περί δυσκολίας αντιμετώπισης τυχών παρενεργειών στο φαρμακείο μετά τον εμβολιασμό σε κάποιους ανθρώπους? Ναι, κοιτάξτε, το φαρμακείο ως πρωτοβάθμια μονάδα υγείας είναι έτοιμο να παρέχει και τις πρώτες βοήθειες και για εκτακτή ανάγκη. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά και μέσα στο χώρο μας και εκτός πολλές φορές. Όποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας, είμαστε οι πρώτοι που σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Επομένως, ναι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια περιστατικά. Ο κόσμος σας ρωτάει εάν θα... Σε καλύτερο βαθμό από ένα ιατρείο. Ο κόσμος σας ρωτάει αν τελικά θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στο φαρμακείο. Το αποζητά ο κόσμος να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και εκεί. Θα πάει. Mm-hmm. Πιστεύω πως θα πάει. Αν και έχουμε καθυστερήσει 2-3 χρόνια από το ξεκίνημα της πανδημίας, έστω και τώρα θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος πολύ καλύτερα από το να τρέχει στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι στη γειτονιά του, το φαρμακείο είναι πυλώνας υγείας, το προτιμούν για πάσα νόσο. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κασανδρή. Σε κάθε περίπτωση είμαστε η πρώτη επιλογή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κασανδρή. Κόντρες με αυτοκίνητα, αυτοσχέδια, αγώνες και οδήγηση με σκοπό την επίδειξη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι το επικίνδυνο φαινόμενο που δεν λέει να σταματήσει παρά τους εντατικούς ελέγχους της τροχέας, κυρίες και κύριοι. Η Βουλιαγμένη, η Κηφισιά, τα Άνω Λιώσια, το Σχιστό είναι μερικά μόνο από τα σημεία που εκατοντάδες νέοι στείλουν σχεδόν κάθε βράδυ ένα ιδιότυπο πάρτι, ανεβάζοντας μάλιστα και βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Μηχανές και αυτοκίνητα κάνουν κόντρες ταχύτητας και σούζες ανάμεσα στα υπόλοιπα διερχόμενα αυτοκίνητα και έτσι οι ανυποψίαστοι οδηγοί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Περιφερειακή Γάλλος στα Άνω Λιώσια. Ο οδηγός του μαύρου οχήματος γκαζώνει και αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα όσο άλλοι μετακινητά καταγράφουν την εκκίνηση. Είναι ένα από τα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τους αυτοσχέδιους αγώνες, τις γνωστές ως κόντρες, που στείνουν νεαροί σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Προφανώς κανονίζονται οι κόντρες σε κλειστό κύκλο. Πηγαίνουν, κάνουν την κόντρα τους και φεύγουν. Έχουν κλιμάκια που έχουν μαζέψει και κόσμο, έχουν κόψει κλίσεις. Ενδεχομένως θα πρέπει να είναι πιο εντατικό αυτό. Κόντρες θανάτου με σούζες, κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς στείνονται κυρίως στα λιμανάκια στη Βάρκιζα. Εκατοντάδες οχήματα μαζεύονται για να παρακολουθήσουν τις αυτοσχέδιες κόντρες. Άλλοι ετοιμάζονται να κατέβουν στον αγώνα, γκαζώνουν και τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα στο δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και εκατοντάδες συμπολίτες μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, σκεπτόμενοι την ευχαρίστησή τους και την εκτόνωσή τους, ρισκάρουν για τους υπόλοιπους ανυποψίαστους περαστικούς, οδηγούς. Μεγάλο πάρτι θανάτου στείνεται συχνά στην οδό Καλυφτάκη με αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Εδώ, επί της οδού Καλυφτάκη, στο ύψος της γέφυρας που συνεχίζει λεωφόρος Κύμης, είναι ένα από τα σημεία που συχνά οι επιτίδοι δίνουν τα ραντεβού τους για κόντρες. Πολλές φορές συγκεντρώνονται τα οχήματα στη γέφυρα Καλυφτάκη. Έχουμε συχνή παρουσία της αστυνομίας, έτσι ώστε να διαλύει τη συνάθρηση των οχημάτων και των μηχανών που κάνουν τις κόντρες. Θέλουμε να έχουμε κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας σε όλες τις εισόδους της Κηφισιάς, της Ερυθρέας και της Εκάλης για τον καλύτερο συντονισμό. Άλλο ένα σημείο που δίνονται ραντεβού για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας είναι εδώ, επί της οδού Αναστάσεως, στο ύψος του νεκροταφείου του Χολαργού. Άλλοι κατεβαίνουν τις κλειστές στροφές κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς με τραβηγμένο χειρόφρενο και άλλοι αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα μετατρέποντας το δρόμο σε πίστα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με τον τρόμο, καθώς όπως λένε, φοβούνται να περάσουν τον δρόμο κυρίως στις βραδινές ώρες. Πάντοτε υπάρχουν μοτοσυκλέτες που τρέχουν πολύ, κάνουν αναστροφές, σούζες κλπ. Δυστυχώς είναι ένας δρόμος εδώ που έχει πάρα πολύ φασαρία, πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κλείσαμε ένα πάρκινγκ το οποίο είχαμε στο κημητήριο, έτσι ώστε να μην μπορούν να μαζεύονται πλέον οι θαυμαστές αυτών των αγώνων, επιτρέψτε μου να πω. Ήταν αυτό το οποίο βέβαια μας ζητήθηκε από την αστυνομία. Συχνά σημεία συνάντησης εκτός από τα λιμανάκια στη Βάρκιζα είναι η ευθεία της Βουλιαγμένης, γνωστή ως Βούτα, το Αττικό Άλυσο στην περιφερειακή Γαλατσίου, ο Λόφος του Λυκαβητού και η Λεωφόρου Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά.
οι κόντρες, οι λεγόμενοι οι αυτοσχέδιοι αγώνες που γίνονται και σε ευθείες, ακόμη και πάνω σε διπλές τροφές, έχουν αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται και να ευνηδιάζονται κυριολεκτικά οι λοιποί ανυποψίαστοι χρήστες της οδού. Τα αυτοκίνητα αυτά αναπτύσσουν ακόμη και πάνω από 200 χιλιόμετρα, που είναι ότι το πλέον επικίνδυνο μπορεί να συντελεστεί σε έναν ανυποψίαστο οδηγό να έχει τα παιδιά του μέσα, να έχει την οικογένειά του μέσα, να πηγαίνει στη δουλειά του άνθρωπος και να τον ευνηδιάζουν αυτοί οι αλήτες με τους αυτοσχέδιους αγώνες. Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι της τροχιάς στο τελευταίο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, οι απερίσκεπτοι νεαροί συνεχίζουν τους αγώνες θανάτου. Συναγερμός σήμανε, κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς νωρίτερα το απόγευμα υπήρξε περιστατικό με πυροβολισμού στην οδό Λένορμαν. Η Σοφία Ορφανού θα μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 στην οδό Λένορμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς και άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα γιοταχή όχημα άνοιξαν πύρ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Από το σημείο που έγινε το περιστατικό, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 2 κάλικες, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές πηγές για το περιστατικό έχουν γίνει 4 προσαγωγές. Με κάθε επιφύλαξη, πάντα να αναφέρω ότι υπάρχει και η πληροφορία ότι ένα άτομο έχει τραυματιστεί από τα χτυπήματα της λαβής του όπλου, Εύη. Μάλιστα, ελπίζουμε να μην επαληθευτεί αυτή η πληροφορία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού, για την άμεση ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η πρόγνωση του καιρό με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 8 απολαύστε την εκπομπή Μουσούδες με τη Μαρία Κωνσταντάκη με άγνωστες πληροφορίες για τα κατοικίδια μας. Στις 9 την εκπομπή Θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση, ενώ στις 10 παρακολουθήστε το αστυνομικό θρίλερ Στόχος νούμερο 1. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.